Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, καλώς ορίσατε. Αυτό το καλώς όρισμα έρχεται εξ ονόματος όλων εκείνων που βρίσκονται απόψε εδώ και που είναι η αιχμή του δόρατος της ελληνικής παρουσίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας υποδεχόμαστε σαν σύμβολο της ενότητας του ελληνισμού, σαν σύμβολο της ενότητας του έθνους και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλέσω να απευθύνετε ένα χαιρετισμό και στη συνέχεια, αν θέλετε, μαζί να συναντήσουμε τους φίλους που μας τίμησαν από την παρουσία τους. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμώς που είστε σήμερα εδώ, γιατί για μένα, την πατρίδα, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αλλά πριν απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο της Ελλάδας, το φίλο, το φημεκεφαλαίο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχα αυτή την ιδέα. Ήταν εκείνος ο οποίος μου επισήμανε τη μεγάλη έλλειψη ότι δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό που συμβαίνει σήμερα. Άρα ζητώ από όλους σας αναδρομικά συγγνώμη εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας για κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Θα ήθελα όμως να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για κάτι άλλο. Για τον τρόπο με τον οποίο Επίτροπος βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί τα καθήκοντά του, τιμώντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς και με τόσο κρίσιμες αρμοδιότητες, αλλά τιμώντας και την Ελλάδα. Γιατί δεν πάβει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να είναι ο Έλληνας Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας κάνει περήφανος πραγματικά, γιατί δεν ξέχασε σε δύσκολες ώρες την πατρίδα και θα έρθει ο καιρός να λεχθούν αυτά που πρέπει να λεχθούν για εκείνα που έπραξε, όταν έπρεπε να τα πράξει στο πλαίσιο πάντων των αρμοδιοτήτων του. Αλλά τιμά την Ελλάδα και με τον τρόπο με τον οποίο τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί ως Έλληνας πολιτικός. Γιατί χρειαζόταν αυτό το ταλέντο του πολιτικού για να ασκήσει αρμοδιότητες σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, τον ευχαριστώ για κάτι άλλο, το οποίο αφορά εμάς τους δυο. Έχουμε διανύσει, ξέρετε, μια κοινή πολιτική πορεία. Ως βουλευτές μαζί, ως υπουργοί μαζί. Και ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίον συνυπήρξα, ακόμα και σε εκλογικές μάχες, ο οποίος εξέπεμπε ένα πολιτικό πολιτισμό, τον οποίον θα θυμάμαι πάντοτε και μακάρι και οι επόμενες γενιές πολιτικών να εμπνέονται στη μάχη την εκλογική που δίνει καθένας με τις δικές του φιλοδοξίες, να εμπνέονται από τέτοια παραδείγματα. Γιατί έχουμε ανάγκη και στον τόπο μας και στην Ευρώπη μας γενικότερα από έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό, ιδίως σήμερα. Ήρθε η ώρα όμως να απευθυνθώ σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω για αυτό που είστε. Να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε τα καθήκοντά σας. Μας κάνετε περήφανος. Και το λέω αυτό γιατί ασκείτε τα καθήκοντά σας με τρόπο ο οποίος τιμά το λειτουργήμά σας, τις αρμοδιότητές σας. Ταυτοχρόνως όμως τιμά και την πατρίδα. Είστε λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Θεσμών, οι οποίοι είστε προσιλωμένοι, αταλάντευτα, στις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού ιδεώδους και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και σε χαλεπούς καιρούς μάλιστα, που αυτό το ιδεώδες και αυτό το οικοδόμημα έχουν ανάγκη υπεράσπισης, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και όλοι το γνωρίζουμε. Όμως πρέπει να σας πω ακριβώς ότι ασκώντας έτσι τα καθήκοντά σας, βρίσκεστε μέσα στην ψυχή της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα απέδειξε, ιδίως σε κρίσιμους καιρούς, τους τελευταίους καιρούς που περάσαμε, ότι είναι μια χώρα με γνήσια ευρωπαϊκή συνείδηση. Εμείς οι Έλληνες είμαστε συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι. Το αποδείξαμε σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, γιατί με τεράστιο τίμημα για το λαό μας. Πληρώνοντας, όπως συνηθίζω να λέω και το έχουν αποδεχθεί και οι εταίροι μας και οι θεσμοί πλέον, βαρύ τίμημα ακόμα και για λάθη που δεν μας αναλογούν.
Μείναμε στην Ευρώπη. Και όχι μόνο μείναμε. Είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε όταν χρειαστεί. Δείξαμε ακριβώς αυτή την περίοδο, εμείς οι Έλληνες, ότι η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικότερα είναι μια σχέση βιωματική, δεν είναι ευκαιριακή. Είμαστε Ευρωπαίοι από τη ρίζα μας, άσχετα αν μπήκαμε αργότερα από άλλους. Είναι σαν να υπήρξαμε συνιδρυτές αυτής της μεγάλης ένωσης. Γιατί ξέραμε καλά ότι άλλες ήταν οι συνθήκες που δεν μπήκαμε νωρίτερα στους θεσμούς. Και πολύ περισσότερο αποδείξαμε στην πορεία πόσο Ευρωπαίοι είμαστε έναντι άλλων εταίρων μας, οι οποίοι, χωρίς να υποστούν καμία από τις θυσίες που εμείς έχουμε υποστεί, εγκαταλείπουν το ευρωπαϊκό σκάφος. Οι άλλοι εταίροι μας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα χώρο δικαιωμάτων και μόνο και αρνούνται να εκτελέσουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που είναι σύμφυτες με τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξέρει καλά τι εννοώ. Και τον ευχαριστώ και γι' αυτό. Γιατί προσπαθεί να διδάξει εταίρους μας, ιδίως στον κρίσιμο τομέα των αρμοδιοτήτων του, ότι είναι μεγάλη τιμή να είσαι Ευρωπαίος. Αλλά αυτό συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Που όταν δεν τις ασκείς, δεν είναι μόνο ότι δεν είσαι άξιος να ονομάζεσαι πραγματικός Ευρωπαίος, αλλά εμποδίζεις και τους λοιπούς να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Εμείς ως Έλληνες αυτό αποδείξαμε όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Και σήμερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, έχουμε τρία δεδομένα που αλλάζουν τη δική μας προοπτική για το μέλλον. Είναι το δεδομένο ότι πλέον βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτή την βαθιά κρίση που περάσαμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αρκετά ανηφορικό. Όμως οι προοπτικές είναι πολύ διαφορετικές, πολύ πιο ευίωνες, αρκεί να το πιστέψουμε και το πιστεύουμε. Δεύτερον, είμαστε πλέον κατά γενική ομολογία αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, του σκληρού πυρήνα της. Και τρίτον, η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας είναι τέτοια που μας δίνει άλλες δυνατότητες πλέον, όχι μόνο να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή μας προοπτική, αλλά από τη δική μας πλευρά και κατά αυτό που μας αναλογεί να υπερασπιστούμε την Ευρώπη μας. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα, με όσοι συμβαίνουν ιδίως στη Μέση Ανατολή, ότι η Ελλάδα αποτελεί πάλι κατά γενική ομολογία το ακραίο όριο, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης και της Ευρώπης στην Ανατολή. Είναι ένα όριο το οποίο έχει ιστορικές ρίζες, γιατί να θυμόμαστε. Η διαφορά Ανατολής και Δύσης ορίστηκε στους Μυδικούς πολέμους. Ήταν η πρώτη φορά τότε που λέχθηκε ο όρος Δύση, όταν η μάνα του Ξέρξη ζητούσε από τον Άγγελο να της πει που βρίσκεται η Ελλάδα και η Αθήνα. Και για πρώτη φορά της είπε εκεί που δει ο ήλιος. Τότε χαράχτηκε το όριο, όταν η Ελλάδα υπερασπίστηκε τον πολιτισμό της και το πνεύμα της, τη δημοκρατία της απέναντι στο δεσποτισμό. Τηρουμένων των αναλογιών, κυρίες και κύριοι, σήμερα ζούμε ανάλογες στιγμές. Είπα τηρουμένων των αναλογιών. Αλλά ξέρουμε σήμερα ότι η πατρίδα μας, χώρα ευρωπαϊκή, χώρα της Δύσης, χώρα όμως η οποία πιστεύει στο διάλογο των πολιτισμών, πιστεύει στην ειρήνη και στην καλή γειτονία, είναι εκείνη που ξανά λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης μπορεί και να υπερασπιστεί καλύτερα την Ευρώπη και ταυτοχρόνως να ανοίξει το δρόμο της προς άλλους λαούς που θα πρέπει να κοιτάνε περισσότερο στη Δύση και την Ευρώπη. Και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τρία δεδομένα. Και με βάση αυτά τα τρία δεδομένα, της εξόδου από την κρίση, της ευρωπαϊκής μας πλέον πορείας σταθερής και αταλάντευτης, της γεωστρατηγικής μας θέσης, χωρίς αλαζονία, γιατί δεν είμαστε αλαζόνες, ξέρουμε το χρέος μας, τι πρέπει να κάνουμε για την Ευρώπη μας. Έχουμε το δικό μας όραμα, που είναι κοινό, αλλά μπορούμε να το δούμε από τη δική μας πλευρά. Ναι, μπορούμε να πράξουμε και εμείς για την Ευρώπη. Ναι, έχει ανάγκη και η Ευρώπη και από το δικό μας οβολό, για να το πω έτσι, την πορεία της. Και γι' αυτό θέλω να σου πω λίγα λόγια. Γιατί ξέρω ότι απευθύνομαι σε εσάς και σε αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κρούω ανοιχτές θύρες. Αλλά είναι ανάγκη να σας το πω και θα σας εξηγήσω γιατί τελειώνοντας.
Εμείς οι Έλληνες, αυτές τις ώρες, βλέπουμε την Ευρώπη μας να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, υπαρξιακά. Να ζει στιγμές μέσα από τις οποίες διακυβεύεται το ίδιο της το μέλλον. Και έχουμε αγωνία για αυτό το μέλλον, για αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Προσοχή. Μιλάω για αγωνία, όχι για σκεπτικισμό. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί εμάς τους Έλληνες. Άλλο η ευρωαγωνία, άλλο ο ευρωσκεπτικισμός. Σκεπτικιστές είναι εκείνοι που σκέφτονται αξίζει άραγε αυτό το οικοδόμημα και το εγκαταλείπουν ή αρνούνται να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους. Εμείς λέμε ναι, αξίζει και αγωνιούμε για την προοπτική του. Και για αυτή την προοπτική θέλω εδώ να σας πω ότι όχι μόνο είμαστε αποφασισμένοι, αλλά έχουμε και συγκεκριμένες θέσεις και σκέψεις για το πώς πρέπει να είναι αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Και τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές, τις κρίσιμες και πολύ περισσότερο μετά. Και σε ό,τι αφορά αυτό το όραμα, αυτές τις προοπτικές, εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, είμαστε ταυτόχρονα οπαδοί του ρομαντισμού και του διαφωτισμού. Είμαστε ρομαντικοί, οπαδοί του ρομαντισμού σε ό,τι αφορά το όραμα. Και είμαστε οπαδοί του διαφωτισμού σε ό,τι αφορά τα μέσα με τα οποία επιδιώκουμε να το επιτύχουμε. Ξέρετε ότι ο ρομαντισμός υπήρξε ένα βαθιά επαναστατικό κίνημα. Είναι εκείνο που επιτρέπει να έχεις όραμα, αρκεί να είναι ρεαλιστικό. Και εμείς αυτό το όραμα το έχουμε για την Ευρώπη. Ξεκινώντας από τη βασική διαπίστωση ότι δυστυχώς σήμερα η Ευρώπη είναι πίσω από το όραμα των ιδρυτών της. Να θυμόμαστε υπό ποιους όρους δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στις τάχτες του για να μην ζήσουμε ποτέ τους εφιάλτες του. Να θυμόμαστε ποια είναι η πεμπτουσία της διακήρυξης Σουμάν που αποτελεί ακόμα και σήμερα πρώμετο πίδα όλων των συνθήκων. Η έννοια της αλληλεγγύης ως βάση δημιουργίας αλλά ως τελικός στόχος επίσης αξίζει να διαβάσουμε αυτές τις λίγες γραμμές διακήρυξης Σουμάν. Οραματίστηκαν λοιπόν οι πατέρες της Ευρώπης αυτό το οικοδόμημα μέχρι την τελική του ενοποίηση, μέχρι την τελική του ολοκλήρωση. Εμείς έχουμε αφήσει αυτό το οικοδόμημα ημιτελές σήμερα. Και αυτό οφείλεται στις προτεραιότητες δυστυχώς τις οποίες ακολουθήσαμε. Θεωρήσαμε μέχρι τη δημιουργία της Ευρωζώνης ότι αρκετά κάναμε για το θεσμικό της πλαίσιο και δώσαμε προτεραιότητα αργότερα στην οικονομία και στο νόμισμα. Ενώ έπρεπε να σκεφτούμε ότι μια πραγματική οικονομική ένωση και ιδίως μια νομισματική ένωση προϋποθέτει μια ουσιαστικά κρατική οντότητα, μια θεσμική οντότητα ασφαλή πάνω στην οποία μπορεί να πατήσει και η οικονομία και το νόμισμα. Γιατί δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία προηγούμενο μιας οικονομίας και ενός νομίσματος που να μην στηρίζεται πάνω σταθερές θεσμικές αντιρρίδες που έπρεπε να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν είχαμε προχωρήσει και στην Οικονομική Ένωση, θα έλεγε κανείς ότι αυτό συγχωρείται εν μέρη. Αλλά προχωρήσαμε και στην Νομισματική Ένωση χωρίς να δώσουμε σημασία στην Οικονομική Ένωση που θα έπρεπε να έχουμε επιτύχει. Σήμερα λοιπόν βαδίζουμε έχοντας ένα διπλό έλλειμμα. Ναι, έχουμε πετύχει σημαντικά βήματα μέχρι σήμερα. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως τα βήματα αυτά κινδυνεύουν. Γιατί έχουμε μια Οικονομική Ένωση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν στηρίζεται σταθερές θεσμικές αντιρρίδες και ένα νόμισμα που έχει ανάγκη από αυτές τις αντιρρίδες και από τις θεσμικές και από την Οικονομική Ένωση που έπρεπε να έχει διαπέλθει τουλάχιστον στις γενικές γραμμές, στις κοινές οικονομικές πολιτικές ή τουλάχιστον στους κοινούς οικονομικούς στόχους, στις κοινές προτεραιότητες. Να λοιπόν πώς φανταζόμαστε εμείς οι Έλληνες την Ευρώπη, την οποία θέλουμε να χτίσουμε μαζί με όλους τους άλλους εταίρους μας. Οραματιζόμαστε την Ευρώπη, η οποία θα έχει ομοσπονδιακού τύπου οργάνωση, όχι συνομοσπονδιακού. Ομοσπονδιακού τύπου οργάνωση που σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε κράτους, την εθνική της, τη γλωσσική της, την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα. Γιατί για μας η Ευρώπη είναι ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο ολοένα και μεγαλώνει μέσα από την συνεισφορά των ανθρώπων. Όμως, μόνο μέσα από μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, νέου τύπου βεβαίως, αλλά όχι μια χαλαρή συνομοσπονδία. Ομοσπονδιακή Ευρώπη, η οποία θα στηρίζεται στις βάσεις της δημοκρατικής αρχής και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
της διάκρισης των εξουσιών και της υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει να αντιχτίσουμε αυτή την Ευρώπη, όχι μόνο για τους λαούς της, αλλά και για τον πλανητικό ρόλο τον οποίο έχει να διαδραματίσει η Ευρώπη. Γιατί αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Ιδίως σήμερα, όταν βλέπουμε άλλες μεγάλες δυνάμεις να τραβάνε το δικό τους δρόμο, θεωρώντας ότι η συνεργασία των λαών δεν είναι αναγκαία και ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να κοιτάξουμε μόνο τα δικά μας συμφέροντα. Δεν είναι έτσι. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι έτσι για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, το τονίζω, έχει το ρόλο των λαών της, αλλά έχει και έναν πλανητικό ρόλο να διαδραματίσει. Είναι εκείνη που καλύτερα από πολλούς άλλους, δεν λέω ότι έχει μοναδικότητα, αλλά καλύτερα από πολλούς άλλους λαούς και δυνάμεις, μπορεί να υπερασπιστεί θεμελιώδεις αξίες για την προοπτική της ανθρωπότητας, του πλανήτη, του ιδίου του ανθρώπου, που άλλωστε αποτελεί το κέντρο βάρους του δικού της πολιτισμού. Και αυτές οι βασικές αρχές και οι αξίες είναι οι αξίες της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, κατ' εξοχήν δε της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές αυτή η Ευρώπη μπορεί να τις διδάξει. Αυτή η Ευρώπη μπορεί να τις υπερασπιστεί. Και μόνο μια ομοσπονδιακού τύπου Ευρώπη, το τονίζω, στις βάσεις αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, υπερασπίστρια των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι δυνατόν να επιτύχει. Και αυτή την Ευρώπη την έχει ανάγκη ο κόσμος. Πολλό μάλλον όταν διεκδικεί αυτό το ρόλο, όχι προβάλλοντας κάποια υπεροχή εναντί των άλλων. Το ρόλο αυτό τον διεκδικούμε για να υπερασπιστούμε τον ίδιο μας τον πολιτισμό. Είναι το χρέος μας απέναντι στην ανθρωπότητα με βάση το δικό μας πολιτισμό. Αυτό για να το πετύχουμε, πρέπει να σκάψουμε βαθιά αυτό το οικοδόμημα και να το υπερασπιστούμε με νέα θεμέλια, αλλά να το ορθώσουμε πολύ περισσότερο μέχρι τελική του ολοκλήρωση και πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Γιατί οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι ορατοί, τους βλέπουμε όλοι, εν όψη των κρίσιμων ευρωεκλογών. Βλέπουμε να ξεπηδούν μορφώματα λαϊκισμού, των οποίων η ιδεολογία, αν μπορούμε να μιλάμε για ιδεολογία, κάθε άλλο βεβαίως, αγγίζουν ξανά τα όρια του φασισμού και του ναζισμού. Μορφώματα που επιβουλεύονται ευθέως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Επιδιώκουν τη διάλυσή του. Πρέπει να μηνθούμε απέναντί τους. Και πρέπει να το κάνουμε ή να δείξουμε την πρόθεσή μας ότι θα γίνει πριν από τις ευρωεκλογές. Γιατί εδώ που ζείτε ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Τι θα συμβεί αν το Ευρωκοινοβούλιο και οι θεσμοί εν γέννη της Ευρώπης έχουν μέσα στους κόλπους τους δυνάμεις οι οποίες θα εμποδίσουν να πάρουμε τις μεγάλες αποφάσεις που έπρεπε να τις έχουμε πάρει, αλλά πρέπει να τις πάρουμε το συντομότερο δυνατό. Αυτό πρέπει να πράξουμε τούτη την ώρα. Και για να το πράξουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες προοπτικές και να υιοθετήσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Στα λέω αυτά γιατί ξέρω ποιες είναι οι δικές σας πεποιθήσεις. Πεποιθήσεις του Δημήτρη. Των περισσότερων επιτρόπων, αν όχι όλων. Είναι τρεις οι βασικές προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουμε τούτη την ώρα για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Να την ετοιμάσουμε να αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πολύ περισσότερο την πρόκληση των ευρωεκλογών. Προτεραιότητα πρώτη, η θωράκιση του πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Η ΚΕΠΑ είναι ατροφική. Και δεν νοείται μια Ευρώπη με τις προκλήσεις που υπάρχουν παντού στον κόσμο και ιδίως στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Χωρίς εξωτερική πολιτική, σταθερή, δυναμική, χωρίς πολιτική ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά ότι η Ευρώπη πρέπει εκείνη να έχει την πολιτική με βάση την οποία θα υπερασπιστεί άλλους λαούς, τα δικαιώματά τους, την προοπτική τους, απέναντι στις απειλές που όμως έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Πρέπει οπωσδήποτε στο πλαίσιο αυτό να ενισχύσουμε την έννοια της αλληλεγγύης, ιδίως σε ό,τι αφορά το πραγματικά υπαρξιακό για τη συνοχή της Ευρώπης, προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι ανάγκη να αναλογιστούν όλοι οι εταίροι, όχι μόνο ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο βάρους του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αλλά η έννοια της αλληλεγγύης πέρα από κεντρική έννοια, όπως ο Σουμάν την είχε διαγράψει το 1953 και είναι και σήμερα προμετωπίδα σε όλες ακριβώς τις συνθήκες, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες περί αλληλεγγύης,
Όχι μόνο για το προσφυγικό, αλλά ακόμα για τα οικονομικά θέματα. Αλλά ιδίως για το προσφυγικό όλοι γνωρίζουμε. Τι ορίζουν τα άρθρα 73 επόμενα, ιδίως της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι διατάξεις του άρθρου 80, σχετικά με τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε όσους αυτό το χρέος αλληλεγγύης, ιδίως σε θέματα που αφορούν το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, το άσυλο, παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, όπως πρέπει να έχει η Ευρώπη, έχει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τους στηρίσουμε. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για τον Δημήτρη και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Γιατί έδωσε οντότητα σε αυτόν τον πυλώνα από την ημέρα που ανέλαβε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τα ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και δεν έχουν περάσει παρά 4 μόλις χρόνια. Και τι 4 χρόνια. Χρόνια βαθιάς κρίσης σε αυτόν τον τομέα. Χρόνια που δεν υπήρξε συμπαράσταση πολλών εταίρων. Και εδώ είναι ο ρόλος του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, όπως θα το τονίσω αύριο, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και όλων εκείνων που στις κρισιμότερες στιγμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την δημιουργία της Ευρωζώνης έφεραν σε πέρας και φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους, χωρίς πολλές φορές τη συμπαράσταση εταίρων που θα έπρεπε να είναι μπροστάριδες σε αυτόν τον αγώνα. Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά τα οικονομικά μας θέματα. Είναι τεράστια σημασία, ξέρετε, ο οικονομικός πυλώνας και ο νομισματικός πυλώνας. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα τον ενισχύσουμε και πώς θα τον ολοκληρώσουμε. Και ποιες εδώ είναι οι τρεις προτεραιότητες, οι βασικές. Πρώτα-πρώτα, ξέρουμε καλά ότι το Eurogroup είναι ένα όργανο με τεράστιες αρμοδιότητες. Και όμως τελεί εν θεσμική αφανία, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που θα χρησιμοποιούσαμε εμείς οι νομικοί. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω παρά να αναφέρω την πρόσφατη απόφαση που αφορά το Μνημόνιο της Κύπρου, την απόφαση πριν από 2 χρόνια, Leader Advertising, όπου εκεί περίπου κάνει έκκληση το ίδιο το δικαστήριο ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι κανόνες. Οι θεσμικοί κανόνες που αφορούν τη συλλογική λειτουργία και την ακριβή οργάνωση του Eurogroup κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Διότι όλοι μιλάμε για τις αρμοδιότητες του ECOFIN, αλλά όλοι γνωρίζετε ότι το Eurogroup είναι εκείνο το οποίο παίζει το σημαντικό ρόλο. Πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ακριβώς για να αποκτήσει μεγαλύτερες αντιρρήδες και η οικονομική και η νομισματική ενοποίηση. Πρέπει επίσης να μετατραπεί το συντομότερο δυνατό σε πραγματικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ESM. Αργήσαμε να τον φτιάξουμε. Θεωρήσαμε στην αρχή ότι η ελληνική κρίση ήταν μια μεμονωμένη κρίση. Καταλάβαμε το 2011 ότι δεν ήταν έτσι. Δημιουργήθηκε ο ESM. Αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενώ όλοι το αναγνωρίζουμε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε κάνει τον ESM πραγματικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Με τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει. Και τέλος, πρέπει να θωρακίσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις αρμοδιότητες που θα της επιτρέψουν η Fed, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που έρχεται είναι προ των θυρών, το βλέπουμε. Είναι η παγκόσμια κρίση χρέους. Έρχεται, είναι εδώ. Μας το είπε ήδη από το 2008, αν δεν υπερασπιστούμε αυτό τον πυλώνα, αυτό που έρχεται θα είναι πολύ χειρότερο, πολύ πιο κρίσιμο. Και πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκτήσει τα μέσα αντιμετώπισης αυτού του χρέους, ανάλογα με εκείνα που έχει η Fed, ήδη ευρωομολόγου, κυρίως όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθεί η αρμοδιότητά της ως προς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Είναι κρίμα να έχεις μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της οποίας η αρμοδιότητα δεν καλύπτει το σύνολο του τραπεζικού τομέα. Τι είδους νομισματική ένωση έχουμε χωρίς πραγματική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά πρέπει να τα δούμε, ξέρετε. Γιατί πρέπει μέσω αυτό να υπερασπιστούμε την Οικονομική Ένωση, αλλά και την Νομισματική Ένωση. Αυτό το απαιτεί το ευρώ το ίδιο, ως νόμισμα, με βάση τους στοιχειώδεις κανόνες της οικονομίας. Και τέλος, η τρίτη προτεραιότητα είναι το κοινωνικό κράτος, το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούμε, γιατί είναι το κόσμημα της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε μέσα στην Ευρώπη από τα χαλάσματα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήταν το κόσμημα το οποίο πραγματικά για λόγους δικού μας πολιτισμού το υπερασπιστήκαμε μέχρι την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Όσο υπήρχε το αντίπαλο δέος, θεωρούσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει αυτό το κοινωνικό κράτος για να δείξουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς. Της όποιας αριστεράς, το τονίζω, της εποχής εκείνης, για να μην παρεξηγηθώ.
της κομμουνιστικής αριστεράς της εποχής εκείνης. Τότε ναι, είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά, σαφές ευαισθησίες. Και όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, θεωρήσαμε ότι το κοινωνικό κράτος είναι ίσως μια περιττή πολυτέλεια. Λάθος. Το κοινωνικό κράτος είναι, είπα, το κόσμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η κορονίδα της αρχής της ισότητας. Πρέπει να το χτίσουμε για να μην αφήσουμε τις ανισότητες να υποσκάπτουν τα θεμέλια της Ευρώπης. Γιατί πάνω σε αυτές τις ανισότητες είναι όλα αυτά τα μορφώματα του λαϊκισμού, τα οποία ακριβώς βασίζονται για να υπονομεύσουν αυτό το οικοδόμημα. Τι διατείνονται, πού είναι η Ευρώπη του ανθρώπου, πού είναι η Ευρώπη του πολιτισμού, πού είναι η Ευρώπη της δικαιοσύνης, πού είναι η Ευρώπη της πραγματικής ισότητας και της αριστείας. Αυτό ισχυρίζονται και αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε. Και σας